Δήμαρχος και Σοφάδων και Παλαμά, οι Δήμαρχοι. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις υπήρξαν διαβουλεύσεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση βρεθήκαμε εξ απρόοπτου. Το δεύτερο κομμάτι είναι, και αυτό το εξ απρόοπτου είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει, επειδή δεν υπήρξε μόχλευση στην κοινωνία, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό. Και εμείς αυτό δεν το θέλουμε στη δικιά μας περίπτωση, γιατί πραγματικά αποδείξαμε το 2015 και το 2016 που υπήρξε μεγάλη κρίση, αποδείξαμε ότι μπορέσαμε να αποδειχτούμε αυτούς τους ανθρώπους και να δείξουμε την φιλοξενία μας. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι πραγματικά θεωρούμε ότι το 1% εφόσον είναι απόφαση της κυβέρνησης και εφόσον πρέπει να αποσυμφορευτούν λίγο τα νησιά, γιατί και αυτά σηκώνουν μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού, αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο σχεδιασμό. Όχι όπως να είναι. Και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι και χωρικός και οικονομικός. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο, να αποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εάν θα υπάρξουν ανταποδοτικά ωφέλη στην κοινωνία που τους αποδέχεται. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της ΒΠΕ, που για μένα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εποχή που βγαίνουμε από τα μνημόνια, εποχή που λέμε ότι υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη, βλέπουμε ένα φως, το κύτταρο της επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή θάβεται. Και όταν τέσσερις επιχειρήσεις δεν υπάρχουν εκεί, και όταν υπάρχει ένας σχεδιασμός, και όταν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, τα λέμε βιομηχανική περιοχή, είναι το κέντρο για την ανάπτυξη της περιοχής, όταν η Καρδίτσα είναι 47η περιοχή στην Ελλάδα με χαμηλό δίκτυο ανάπτυξης, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα βάλουμε τους πρόσφυγες, παύλα μετανάστες, στην βιομηχανική περιοχή. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να δούμε μια λύση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο που έχει η Καρδίτσα στην υποδοχή των μεταναστών, το επίπεδο πολιτισμού που δείχνουμε τόσα χρόνια, αλλά να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και όλα αυτά που πρέπει να διαφυλάξουμε στην πόλη μας.